να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε την κυρία Νατάσα Κεφαλινού. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της Διωτή μας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Φαντάζομαι ότι εσείς που έχετε καθημερινό σας καθήκον και έργο να ερευνάτε τα θέματα που αφορούν στην κακοποίηση, στην ισότητα, να κάνετε προτάσεις, έρευνες, να δίνετε βοήθεια, να σχεδιάζετε πολιτικές, όταν ακούτε αυτές τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, θα νιώθετε ότι κάτι γίνεται, κάτι προχωράει. Όλα αυτά για τα οποία αγωνίζεστε, κάποιος τα προχωράει, κάποιος τα ακούει και πιάνουν τόπο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σε θετική κατεύθυνση οι αλλαγές οι οποίες προτείνονται. Σίγουρα δεν αρκεί μόνο η αυστηροποίηση των ποινών ή η εφαρμογή των ποινών. Είναι σημαντικά και άλλα ζητήματα, όπως θα σας πω, το να γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια που αφορούν αυτές τις υποθέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή μια υπόθεση η οποία έχει καταγγελθεί και αφορά τέτοια ζητήματα να γίνεται μετά από πολλά χρόνια, όπου όπως καταλαβαίνετε και το ίδιο το θύμα έχει υποστεί αρκετή ταλαιπωρία. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στις διαδικασίες τις νομικές, δηλαδή την εκπαίδευση των εισαγγελέων, των δικηγόρων, των δικαστών, γιατί πολλές φορές μέσα στα δικαστήρια αντιμετωπίζουμε δυστυχώς την αναπαραγωγή έμφυλων στερεοτύπων και έτσι ενός λόγου, θα έλεγα, σεξιστικού. Οπότε είναι αναγκαίο και αυτό. Και σίγουρα εκτός από τους νόμους και την νομοθεσία και τις ποινές, υπάρχει αναγκαιότητα για αλλαγή, μια συστηματική αλλαγή της νοοτροπίας ολόκληρης της κοινωνίας απέναντι στα ζητήματα και τα εγκλήματα έμφυλης βίας. Εσείς κάνοντας όλες αυτές τις έρευνες, γιατί είστε ένα κέντρο που κάνετε μεταξύ πολλών άλλων δραστηριοτήτων, κάνετε έρευνες σε σχέση με το πώς η κοινωνία βλέπει τα θέματα της ανισότητας, της κακοποίησης. Τι καταλαβαίνετε, με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε πιο γρήγορα βήματα σε σχέση με αυτήν την αλλαγή νοοτροπίας που είναι απαραίτητη και η οποία θα συμπαρασύρει και τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τον τρόπο που λειτουργούμε μέσα στον εργασιακό χώρο και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, όλα θα αλλάξουν και θα κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο. Έχουμε μια, μπορούμε να πούμε ότι κινούμαστε σε μια, έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις. Το είδαμε πολύ έντονα και με το ελληνικό MeToo και τις πολλαπλές καταγγελίες που είχαμε από, κατά κύριο λόγο, γυναίκες που έχουν υποστεί διάφορες μορφές εμφυλής βίας, είτε στον εργασιακό χώρο είτε στην καλλιτεχνική εκπαίδευση κλπ. Είδαμε λοιπόν ότι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι κόσμου και στα social media ήταν έντονο αυτό, στάθηκε δίπλα στις επιζώσεις, τις πίστεψε και ζήτησε δικαιοσύνη και τιμωρία των θητών. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και το υποσημειώνω, γιατί ακριβώς τα προηγούμενα χρόνια, πρώτον γιατί έδωσε ορατότητα σε αυτά τα ζητήματα, τα ζητήματα εμφυλής βίας, και δεύτερον γιατί πολύ συχνά σε τέτοιες υποθέσεις οι γυναίκες που μπορεί είτε να είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή περισσότερο βιασμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης, εκτός από αυτό που τους έχει συμβεί, έχουν να αντιμετωπίσουν και το λεγόμενο victim blaming, δηλαδή μια σειρά από επιθέσεις που κατηγορούν τα ίδια τα θύματα για αυτό που τους συνέβη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε στο εργασιακό περιβάλλον, είτε στον οικογενειακό περίγυρο, αλλά συμβαίνει πάρα πολύ και στο δημόσιο χώρο, των social media κλπ. Τώρα, πώς μπορεί να αλλάξει όλο αυτό? Όπως σας είπα, θεωρώ ότι είναι μια μακρά διαδικασία. Σίγουρα οι θεσμίσεις αλλάζουν
συνειδήσεις ή τέλος πάντων κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Απαιτείται όμως σίγουρα να βάλουμε στην εκπαίδευση, στην ελληνική εκπαίδευση, πλευρές που αφορούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τα παιδιά από πολύ νωρίς να μαθαίνουν για ζητήματα όπως η συνένεση, η εμφυλή ταυτότητα, ζητήματα που αφορούν τα όρια των επιθυμιών μας, το σώμα μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα από τα μεγάλα κέρδη που μας άφησε αυτή η συζήτηση του ελληνικού μυτού. Άνοιξε και για το κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης η κουβέντα, και μαζί με την αλλαγή στον ποινικό κώδικα, μαζί με ίσως και το θάρρος που απέκτησαν κάποιες γυναίκες να καταγγείλουν. Και εκεί ήθελα να έρθω, αν έχετε στοιχεία, αν έχετε την εικόνα ότι μετά από την κουβέντα του ελληνικού μυτού, περισσότερες γυναίκες σε σχέση με το παρελθόν βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν μία επίθεση ή μία απόπειρα. Κοιτάξτε, εμπειρικά μπορούμε να πούμε σίγουρα ότι πολύ περισσότερες γυναίκες είτε δημοσιοποίησαν αυτό που τους συνέβη ή και κατήγγυλαν. Τώρα, εμπειρικά από το φορέα μας, αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι και στην περίπτωση του ελληνικού μυτού, αλλά και στην περίπτωση της γυναικοκτονίας της Καρολάιν Σαλικά Νερά, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των κλήσεων γυναικών που βιώνουν κατά κύριο λόγο ενδοοικογενειακή βία, και οι οποίες μας ζητούσαν είτε νομική βοήθεια είτε ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Δηλαδή αυτό εμπειρικά μπορώ να σας το διαβεβαιώσω σε σχέση με το φορέα μας. Ωστόσο, να το σημειώσουμε και έχει και μια σημασία. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα καταγράφει συνδυαστικά όλα τα δεδομένα από τους φορείς απόκρισης για την έμφυλη βία. Δηλαδή, ένας μηχανισμός που θα καταγράφει στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, τις ιατροδικαστικές, από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Και επειδή αναφερθήκατε στις πρόσφατες γυναικοκτονίες, και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω την πιο απλή ερώτηση, γιατί είναι και απορία πολλών ανθρώπων. Γιατί τις αποκαλούμε γυναικοκτονίες? Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πρόκειται, επειδή είναι πολύ συχνά στο δημόσιο λόγο ότι πρόκειται για νεολογισμό ή για έναν περιθωριακό όρο. Να πούμε ότι αυτός ο όρος στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει από το 1976 και πλέον είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν σε όλες τις έρευνες τους ή στη συγκαταγραφή στατιστικών τόσο το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, όσο και πολύ μεγάλοι παγκόσμιοι οργανισμοί όπως ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και Ινστιτούτα Ερευνητικά για Ζητήματα Έμφυλης Βίας του ΟΗΕ. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για έναν περιθωριακό όρο που εμπνεύστηκαν οι φεμινίστριες. Είναι ένας κατοχυρωμένος όρος. Μιλάμε για γυναικοκτονίες ακριβώς για να φωτίσουμε ένα υπαρκτό κοινωνικό φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο, όπως μας δείχνουν και οι έρευνες, 137 γυναίκες καθημερινά δολοφονούνται παγκοσμίως από τους συζύγους ή τους συντρόφους τους. Άρα για να δώσουμε έμφαση στα κίνητρα τα οποία είναι σεξιστικά. Πέρα δηλαδή από οποιαδήποτε νομική υπόσταση που μπορεί να έχει ο χώρος, να έχει ο όρος, το κάνουμε για να υπογραμμίσουμε σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, τι συμβαίνει, τι καταγράφουμε. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε, επειδή ακριβώς πρόκειται για δολοφονίες γυναικών επειδή είναι γυναίκες και επειδή ακριβώς το κίνητρο είναι σεξιστικό και δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ένα πραγματικά κοινωνικό φαινόμενο που αφήνει πίσω του χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θύματα, με αυτόν τον όρο στην ουσία είναι σαν να κάνουμε ορατή την ύπαρξη της πιο ακραίας μορφής έμφυλης και σεξιστικής βίας. Κυρία Κεφαλινού, κλείνοντας, σας παρακαλώ, θέλω να μας πείτε τους τρόπους επικοινωνίας. Πού μπορούν να ζητήσουν συμβουλή ή βοήθεια γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση εντός του εργασιακού τους χώρου, εντός του σπιτιού, της οικογένειάς τους, τις σχέσεις που έχουν, πώς μπορούν να σας βρουν?
Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πιστεύω ότι κάθε τέτοια εκπομπή θα πρέπει στο τέλος να κλείνουμε αυτή την ερώτηση. Θα αναφερθώ στο 15900 που είναι η γραμμή ΣΟΣ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, που εκεί είτε το άτομο που υφίσταται με τη Λιβία, είτε κάποιο τρίτο πρόσωπο μπορεί να λάβει πληροφόρηση και ενημέρωση. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ισότητα.gr, το site που εκεί μπορεί να δει κάποιο άτομο όλα τα συμβουλευτικά κέντρα πανελλαδικά που παρέχουν νομική, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη. Και τέλος, για το φορέα μας, θα μπορούσατε να βρείτε πληροφορίες στο βιοτήμα.org. Ο φορέας μας παρέχει, εκτός από νομική, συμβουλευτική και κάτι άλλο που κανείς άλλος φορέας δεν παρέχει, νομική βοήθεια, δηλαδή δικαστική εκπροσώπηση των θυμάτων με κάλυψη όλων των δικαστικών εξόδων. Και αυτό αφορά σε Ελληνίδες που ζουν στην περιφέρεια Αττικής και έχουν χαμηλά εισοδήματα, αλλά και σε προσφύγιστες και μετανάστριες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κεφαλινού, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Νατάσα Κεφαλινού, υπεύθυνη επικοινωνίας του Κέντρου Δύο Τίμα.